Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος από το SEO Marketer Agency και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την προώθηση ενός καναλιού στο YouTube. Πάμε να δούμε λοιπόν όλους τους τρόπους που μπορούμε να φτιάξουμε ένα πετυχημένο κανάλι στρατηγικά. Η δημιουργία και η διαχείριση ενός πετυχημένου καναλιού στο YouTube δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Χρειάζεται στρατηγική, επιμονή και έξυπνες κινήσεις. Αν θέλουμε λοιπόν να αυξήσουμε τους συνδρομητές μας και να βελτιώσουμε την προβολή των βίντεο, εδώ σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε κάποια βασικά βήματα. Αυτά τα βασικά βήματα είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και κανόνες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν πρέπει να δούμε είναι η βελτιστοποίηση του βίντεο. Βελτιστοποίηση για τα οργανικά αποτελέσματα είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που μας βοηθάνε να αυξήσουμε την ορατότητα. Πρέπει να σιγουρευτούμε λοιπόν ότι το βίντεο είναι πλήρως βελτιστοποιημένο για να εμφανίζεται όχι μόνο στις αναζητήσεις του YouTube, αλλά και στις αναζητήσεις του Google. Χρήση λέξεων κλειδιών. Οι λέξεις κλειδιά λοιπόν είναι απαραίτητες για το SEO των βίντεο. Προσδιορίζουμε τις λέξεις τις σωστές που χρησιμοποιεί το κοινό για να αναζητήσει το περιεχόμενο στο δικό μας και βάζουμε στον τίτλο την περιγραφή όπως και πολύ σημαντικό στα tags των βίντεο. Τεράστια σημασία ο ελκυστικός τίτλος. Ο τίτλος του βίντεο λοιπόν πρέπει να είναι σαφής, ελκυστικός και πολύ απλός να τον κατανοήσεις. Αξιοποιούμε λοιπόν λέξεις κλειδιά, κρατάμε το μήνυμα καθαρό ώστε οι θεατές να καταλαβαίνουν εύκολα το περιεχόμενο του βίντεο. Πάμε τώρα στην περιγραφή και στα tags. Θέλουμε περιεκτικές περιγραφές σωστά δομημένες με λέξεις κλειδιά, σωστά tags τα οποία βοηθούν το YouTube το ίδιο να καταλάβει το περιεχόμενο και να μας προτείνει σχετικές αναζητήσεις. Οι μικρογραφείς λοιπόν είναι η πρώτη εντύπωση που θα δώσει το βίντεό μας. Δημιουργούμε επαγγελματικές ελκυστικές εικόνες που τραβούν την προσοχή και προτρέπουν τους χρήστες να κάνουν ένα κλικ. Τεράστιες σημασίες, όλα αυτά είναι κανόνες. Για να φτιάξουμε μια πολύ ωραία μικρογραφία, θα πρέπει να μην βασιζόμαστε σε αυτόματες εικόνες του YouTube και να φτιάχνουμε τα δικά μας προσαρμοσμένες μικρογραφίες. Χρησιμοποιούμε χρώματα, σύμβολα, γραφικά που αντανακλούν το ύφος του καναλιού. Οι τίτλοι μέσα στη μικρογραφία πρέπει να είναι σύντομοι, να συνοψίζουν το περιεχόμενο και να προσελκύουν τους θεατές. Όπως και τα έντονα γράμματα μπορούν πολλές φορές να ενισχύσουν την ορατότητα. Τρίτο βήμα. Όλα αυτά ήταν τα δύο πρώτα σε υποκατηγορίες μεγάλα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε σε κάθε βίντεό μας. Το τρίτο λοιπόν είναι η συμμετοχή σε κοινότητες. Μπορεί να μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε μέσα από αυτό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δικό μας κανάλι. Μπορούμε να δούμε το YouTube Community Tab, το οποίο είναι μια καρτέλα κοινότητας για να επικοινωνούμε με τους συνδρομητές. Μπορεί να κάνουμε αναρτήσεις, να ρωτάμε τη γνώμη τους για το περιεχόμενο που θέλουν να δουν και να μοιραζόμαστε ενημερώσεις για τα περιεχόμενα βίντεο. Συνεργασίες με άλλα κανάλια. Εδώ υπάρχει και ένας βαθμός δυσκολίας. Η δημιουργία με συνεργασίες με άλλους YouTubers που έχουν ένα σχετικό κοινό μπορεί να σας βοηθήσουν να αυξήσετε το κανάλι σας ακόμα περισσότερο. Βέβαια, οι συνεργασίες αυτές δεν είναι εύκολες, καθώς πρέπει να υπάρχει μια πολύ ωραία επικοινωνία, αμοιβαία συνεννόηση και πολύ ξεκάθαρες στρατηγικές. Τέταρτο βήμα. Και πάρα πολύ σημαντικό, οι διαφημίσεις του YouTube, οι οποίες γίνονται μέσω του Google Ads, μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σημαντικά την προώθηση του καναλιού. Χρησιμοποιούμε λοιπόν διαφημίσεις, όπως η TrueView διαφημίσεις, για να προσεγγίσουμε νέες θεατές που ενδιαφέρονται για το περιεχόμενό μας. Αυτές οι διαφημίσεις εμφανίζονται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα άλλο βίντεο. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ στρατηγικοί για να δούμε πώς θα δείξουμε τη διαφήμιση μέσα από το Google Ads που στείλουμε εκεί πέρα σωστά τις διαφημίσεις που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και remarketing διαφημίσεις, μπορούμε να στοχεύσουμε χρήστες οι οποίοι έχουν δει κάποιο βίντεό μας ή έχουν επισκεφτεί το κανάλι μας και μπορούμε να κάνουμε μια αλληλεπίδραση με κάποιο άλλο βίντεο, δηλαδή να τους ξαναδείξουμε κάτι επιπλέον. Το πέμπτο βήμα είναι να κάνουμε διαφημίσεις στα social media. Η προώθηση του καναλιού δεν είναι απαραίτητο να περιοριστεί μόνο στο YouTube. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Facebook, Instagram, για να οθούμε τους χρήστες στο τέλος του βίντεό μας να κάνουν μια κίνηση, να μας κάνουν follow στο YouTube. Το έκτο βήμα είναι να δημιουργήσουμε σειρές βίντεο. Δηλαδή, οι σειρές βίντεο είναι μια σειρά από το ίδιο θέμα, το οποίο έχει και επόμενες θεματολογίες, υποκατηγορίες και κρατάνε το κοινό μας έτσι αφοσιωμένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τους ενθαρρύνουν δηλαδή
να μας ακολουθούν και μας παρακολουθούν σε περισσότερα βίντεο. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούμε και playlists όπου με θεματικές σειρές βίντεο ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο και κοινό θέμα. Αυτό βοηθάει τους χρήστες να αφαιρώνουν περισσότερο χρόνο στο κανάλι μας. Το 7ο λοιπόν κομμάτι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η χρήση του Analytics. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του καναλιού είναι η χρήση των δεδομένων του YouTube Analytics. Με τη σωστή ανάλυση των στατιστικών μπορούμε να κατανοήσουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Έτσι κάνουμε προσαρμογή. Αναλύουμε το κοινό, παρακολουθούμε ποιοι είναι αυτοί που παρακολουθούν το βίντεο, ποιες χώρες, ώρες, πιο ενεργοί, ηλικιακές ομάδες. Όλα αυτά τα δεδομένα, να ξέρετε, είναι πολύτιμα. Αλληλεπίδραση θεατών. Μπορούμε λοιπόν να αναλύσουμε πόσο χρόνο παίρνουν οι θεατές βλέποντας το βίντεο, ποιο σημείο το βίντεο χάνουν το ενδιαφέρον τους, δηλαδή τους χάνεις και φεύγουν, πότε κάνουν κλικ για να παρακολουθήσουν άλλο βίντεο, να πάνε κάπου αλλού. Τεράστια πληροφορία αυτή για να καταλάβετε πότε πρέπει να κάνετε αλλαγές. Το 8ο βήμα είναι η δημιουργία call to action. Όπως σε οποιοδήποτε τύπο διαφήμισης, οτιδήποτε και να κάνουμε, δηλαδή μια προτροπή για ενέργεια, έτσι και στο βίντεο είναι πολύ σημαντικό για την πρόθεση του καναλιού. Και να γραφούν στο κανάλι σε ακόμα περισσότερα άτομα. Ακόμα και να παρακολουθήσουν ακόμα ένα βίντεο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cards, τις κάρτες και τα end screens. Από εκεί λοιπόν με αυτό το κομμάτι κατευθύνουμε το κοινό σε άλλες σχετικές λίστες αναπαραγωγής ή βίντεο. Αυτό μπορεί να αυξήσει τις προβολές και το χρόνο παραμονή στο κανάλι. Επίσης πάρα πολλοί YouTubers χτίζουν συνδρομές. Δηλαδή δεν θα διστάζετε να επενθυμίζετε στους θεατές να κάνουν εγγραφή στο κανάλι σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με απλό τρόπο, χωρίς να φαίνεται πιεστικό, δηλαδή χωρίς να τον αναγκάζει να πάει να το κάνει, και στο τέλος του βίντεο ή κατά τη διάρκεια. Πάμε λοιπόν στα νέα κόλπα του YouTube, τα οποία είναι εδώ και λίγο καιρό έξω. Το ένα το βήμα, τα YouTube Shorts. Τα YouTube Shorts είναι μια νέα μορφή περιεχομένου μικρής διάρκειας που μπορεί να ενισχύσει την προβολή μας. Τα σύντομα αυτά βίντεο έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν νέους θεατές και να ενισχύουν το κανάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν απαιτούν υψηλή παραγωγική ποιότητα, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τρομερό, σεφέ, αλλά αν είναι ελκυστικό και σύντομο ως 60 δεύτερα, μπορεί να είναι διασκεδαστικό, ενημερωτικό και μπορεί να προσφέρει γρήγορες συμβουλές για το περιεχόμενο. Και πίστεψέ με, φέρνει και κόσμο στο κανάλι σου. Η αξιοποίηση του SEO λοιπόν για τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ότι το SEO δεν αφορά μόνο τις λέξεις κλειδιά, αλλά και τη συνολική δομή και στρατηγική. Θέλουμε περιεχόμενο που αντέχει στον χρόνο, δηλαδή για αρκετά χρόνια ή μήνες είναι χρήσιμο για τους θεατές. Εάν έχουμε στο σελίδα, ενσωματώνουμε το βίντεό μας αυτό σε σχετικές σελίδες ή άρθρα και έτσι αυξάνουμε τη δυναμική της σελίδας μας και την ποιότητα της ιστοσελίδας μας. Άρα λοιπόν, η προώθηση συνολικά του καναλιού μας στο YouTube πρέπει να χρειάζεται χρόνο, στρατηγική και βελτιστοποίηση. Όλα αυτά τα παραπάνω που σας είπα και σας εξήγησα συνοπτικά σε λίγα λεπτά είναι βασικοί κανόνες για να μπορέσεις να έχεις ένα πετυχημένο κανάλι στο YouTube. Από εκεί πέρα, το κάθε βίντεο και το κάθε κανάλι στο YouTube είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και χρήζει εξειδικευμένης ανάλυσης και στρατηγικής. Είμαι ο Γιώργος, είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε εγώ και η ομάδα μου. Και το YouTube, να ξέρετε, είναι ένα τεράστιο όπλο, όπως και συνολικά το βίντεο marketing. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο που έρχονται λίγαν συντόμως.